Λοιπόν, δεν συμβαίνει κάθε μέρα να έρχεται παίκτης από τη Β' Εθνική. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Σίγουρα δεν θα συνηθιζόταν τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα. Νομίζω με τιμά αυτό. Η πρόσκληση του κύριου Ρανιέρη με τιμά ιδιαίτερα και θα κάνω τα δυνατά ώστε να πω ότι ήταν σωστό αυτό που έκανε. Μου δώσε αυτή την ευκαιρία. Δώσε μας λίγο το κλίμα, πώς υποδέχτηκαν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, τα αποδυτήρια, η εθνική ομάδα, η οικογένεια. Σίγουρα η εθνική ομάδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Το έχει αποδείξει γιατί έρχονται συνέχεια νέοι ποδοσφαιριστές. Όταν έφτασα στο ξενοδοχείο, εντάξει, με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές γνωριζόμαστε από τα περσινά πρωταθλήματα. Με υποδέχτηκαν όπως το περίμενα. Ζεστά, μου μίλησαν, μου έκανε να νιώσω άνετα. Το γεγονός ότι ο κύριος Ρανιέρη έμαθε για σένα, είδε παιχνίδια και από την προηγούμενη ομάδα αλλά και πρόσφατα με την ΑΕΚ. Είπες ότι σε τιμάει ακόμα περισσότερο το ότι έψαξε ατομικά, προσωπικά για σένα. Σίγουρα, όταν ένας προπονητής της Εθνικής Ελλάδος ενδιαφέρεται για σένα, νομίζω ότι σίγουρα με τίμα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Η εθνική ομάδα έχει κάνει τον κύκλο τους εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχουν πλέον οι παίκτες του 4. Είναι η σειρά σας τώρα. Αισθάνεστε έτοιμοι να συνεχίσετε αυτή την πολύ σπουδαία πορεία? Τώρα να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δείξουμε καθημερινά με ο καθένας στην ομάδα του και όποιος είναι μαζί μας σε αυτή την οικογένεια να το δείχνει καθημερινά μέσα στο γήπεδο. Στόχος όμως είναι η πρόκριση, έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να προκριθούμε. Σίγουρα, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Ένας καλός όμιλος, έχει δυνατές ομάδες, αλλά σίγουρα αυτή η εθνική ψάχνει την πρόκριση. Πόσο εύκολο να δούμε τα ατομικά στοιχεία του Μάνταλ που έχουμε δει στην Ξάνθη αλλά και όσα βλέπουμε ήδη στην ΑΕΚ στην εθνική ομάδα? Νομίζω ότι και εδώ θέλω να πιο όσο ελεύθερος γίνεται. Το κλίμα με βοηθάει πολύ, τα παιδιά σας είπα και πριν είναι απέναντί μου σωστή, να κάνω καλές προπονήσεις ώστε να διεκδικήσω ό,τι μπορώ και από την εθνική ομάδα. Και ένα τελευταίο, η κλίση έρχεται, η καθιέρωση είναι δύσκολη? Σίγουρα το να φτάσεις να κληθείς είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι το δυσκολότερο πράγμα είναι η καθιέρωση που και αυτή κερδίζεται. Πώς αισθάνεσαι μετά από 5 χρόνια ξαναβάζεις την ΑΕΚ στην εθνική ομάδα? Σίγουρα είναι μια μεγάλη ομάδα, το γνωρίζουμε όλοι. Και είναι καλό να ξαναξεκινήσει. Έχει παίχτες και από φέτος να ανοίξουν οι πόρτες για κι άλλους ποδοσφαιριστές από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Το γεγονός ότι οι Ρουμάνοι έχουν αποκλειστεί από εμάς, ενώ θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ, πιστεύεις ότι θα τους κάνει πιο επικίνδυνος, θα θέλει μια εκδίκηση από την εθνική μας ομάδα? Σίγουρα δεν ξέρω πώς σκέφτονται, αλλά το να χάνεις μια τέτοια διοργάνωση σίγουρα δεν θα είναι αδιάφοροι απέναντί μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη.